Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Βρίσκομαι στη Ζήρια, όπως φαίνεται πίσω μου. Είναι το αθλητικό κέντρο που βρίσκεται και το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο του βουνού, λίγο πάνω από τα γνωστά Τρίκαλα. Ήρθαμε για ένα ορειβατικό διήμερο με τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών και το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάσκεψη της χαράδρας Φαλαμπουρίτσας ανάμεσα στη Μικρή και στη Μεγάλη Ζήρια, το φαράγγι το οποίο χωρίζει το βουνό σε δύο μέρη. Και αν καταφέρουμε βεβαίως να ανέβουμε και στην κορυφή, στην ψηλότερη κορυφή του βουνού, 2370 μέτρα περίπου. Ας ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε στο κτίριο που είναι η έδρα του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών. Είναι ο σύλλογος στον οποίο είμαι και μέλος. Ας κάνω και μια δραστηριότητα με το δικό μου σύλλογο. Καλημέρα. Καλημέρα. Και περιμένουμε το λεωφορείο που θα έρθει για να επιβιβαστούμε και να ξεκινήσουμε να ανέβουμε προς τη Ζήρη. Εκτός από την κανονική ανάβαση τη δικιά μας, υπάρχει και η ανάβαση της σχολής ορειβασίας, η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Κάνουμε μαζί τη μεταφορά μέσω του λεωφορείου για να μας έρθει και πιο φθηνά και γιατί είναι καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί παρά να πηγαίνει ο καθένας ξεχωριστά, ο ένας στο ένα μέρος, ο άλλος στο άλλο μέρος. Έχουμε βέβαια διαφορετικό πρόγραμμα. Στο σημείο που θα μας αφήσει το λεωφορείο. Εδώ πέρα ξεκινάει η πεζοπορία μας. Το λεωφορείο μπορεί να φτάσει μέχρι πάνω στο σαλέ που είναι στο οροπέδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε κι εμείς μέχρι εκεί με το πούλμαν. Υπάρχει εδώ πέρα μια διαδρομή την οποία θα κάνουμε και είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε μέσα από τη χαράδρα της Φυλαμπουρίτσας και εύκολη σχετικά, δηλαδή αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί άνετα να το κάνει κάποιος, κυρίως άνοιξη, καλοκαίρι είναι η πιο ωραία εποχή. Εκεί μέσα θα πάμε, σε αυτή τη χαράδρα. Είναι ένα φαράγγι το οποίο στην ουσία διαχωρίζει τον κύριο όγκο της Ζήριας από τη Μικρή Ζήρια. Και ξεκίνησε η πεζοπορία μας. Είμαστε στο ξεκίνημα του μονοπατιού, εκεί που είναι το κιόσκι που είδαμε πριν από λίγο. Γύρω στις 11 το πρωί. Εντάξει, η μέρα είναι ακόμα μικρή βέβαια. Αλλά έχουμε περιθώριο να φτάσουμε στο φως της μέρας, στον προορισμό μας. Δεν υπάρχει βιασύνη. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την πεζοπορία μας. Αλλά όχι αυτές που θα θέλαμε. Εφόσον οι συνθήκες είναι καλές, δεν έχει δηλαδή ομίχλη, πολύ χιόνι και δεν φυσάει πάρα πολύ, το μονοπάτι είναι σχετικά εύκολο να το βρεις, δεν χάνεσαι εύκολα. Αν όμως είναι νύχτα ή οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, τότε θα πρέπει να το ξέρεις καλά και να είσαι προσεκτικός για να μην χαθείς, γιατί εδώ πέρα είσαι μες στο δάσος και δεν είναι εύκολο να προσανατολιστείς πάντα. Στην αρχή το μονοπάτι είναι κατηφορικό. Αυτό σημαίνει ότι μετά θα έχουμε μεγαλύτερη ανηφόρα από ό,τι θα είχαμε αν δεν είχαμε αυτή την κατηφόρα, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλα τα υψομετρικά τα οποία πρέπει να ανέβουμε. Πέρασα! Πέρασα! Μαθαίνεις κιόλας μέσα στο μονοπάτι τι χλωρίδα μπορείς να συναντήσεις σε αυτή την περιοχή. Ενδιαφέρον και πολύ έξυπνο αυτό που έχουν κάνει εδώ. Και το έχουν κάνει και αλλού βέβαια, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ συχνό. Πρέπει να είμαστε εδώ. Εδώ υπάρχει ένα μονοπάτι που φεύγει πάνω. Άμα και συνεχίσουμε, πάμε σπήλαιο. Ναι, αλλά εμείς θα κάνουμε όλο αυτό.
Συνήθως αυτό το ρέμα έχει νερό. Αλλά τώρα, παρά το γεγονός ότι είναι Ιανουάριος, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που υπάρχει εδώ και εβδομάδες, δεν έχει ούτε χιόνι το βουνό, ούτε νερό το ρέμα. Μία ώρα και 40 λεπτά έχουμε διασχίσει 5 χιλιόμετρα. Είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός για μία ορειβατική ομάδα, αλλά είναι και οι συνθήκες κατάλληλες. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλο βάρος, οπότε μπορούμε με άνεση να προχωράμε και να έχουμε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα οι θερμοκρασίες να είναι ψηλές, αλλά δεν πάβει να είναι Ιανουάριος και στα μεγάλα υψόμετρα όπως είμαστε εδώ η θερμοκρασία πέφτει τη νύχτα αρκετά χαμηλά. Οπότε ό,τι νερό έχει μείνει, όπως είδαμε εδώ στο ρέμα που μόλις περάσαμε, αυτό παγώνει. Τις νύχτες ο χειμώνας κάνει αισθητή την παρουσία του. Θα το δούμε απόψε το βράδυ άλλωστε που θα μείνουμε πάνω στο οροπέδιο. Δεν τρέχει νερό, όπως ας πούμε, έτρεχε συνέχεια νερό. Το φαινόμενο που βλέπουμε εδώ πέρα δεν είναι χιονόπτωση, είναι πάχνη. Αυτό έγινε τη νύχτα, επειδή εδώ δεν υπάρχουν δέντρα, βλέπουμε δηλαδή πάνω είναι ασκεπές, με αποτέλεσμα να πέφτει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία του εδάφους και να παγώνει το έδαφος. Και ό,τι υγρασία υπάρχει στην ατμόσφαιρα, πάντα η υγρασία πάει και κάθεται στα πιο ψυχρά σημεία που βρίσκει. Δηλαδή το καλοκαίρι όταν έχουμε ένα κρύο ποτό, βλέπουμε ότι το κρύο ποτό αυτό πάει και εκεί η υγρασία και σχηματίζει δροσοσταλίδες. Το χειμώνα, το πιο κρύο σημείο είναι το έδαφος όταν υπάρχει έθριος καιρός και δεν φυσάει. Οπότε η υγρασία πάει και κάθεται στο έδαφος με τη μορφή της πάχνης. Και εδώ πλέον έχουμε περάσει από τη δεξιά μεριά του ρέματος. Δεν θα το ξαναβρούμε. Έχουμε έρθει στο σημείο που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανηφορίζουμε και η κλίση να γίνεται αρκετά έντονη και σχετικά παρατεταμένη. Εδώ θέλει λίγο προσοχή να μην χάσουμε το μονοπάτι, γιατί δεν είναι στενό. Είναι ένα πεδίο σχετικά ευρύ. Οπότε θέλει λίγη προσοχή να δεις τα σημάδια για να μην πάρεις λάθος δρόμο. Υπάρχουν πάντως πάνω στα δέντρα. Τώρα έχουμε να ανέβουμε με τον ανήφορο. Φτάσει σχεδόν στα 1600 υψόμετρο. Είμαστε πιο ψηλά από ότι είναι το σαλέ που θέλουμε να φτάσουμε, γιατί η διαδρομή είναι έτσι που πρώτα ανεβαίνουμε λίγο και μετά έχει μια ελαφρά κατηφορίτσα. Έχουμε λίγο ανέβασμα ακόμα.
Κάπου εδώ τελειώνει η ανάβασή μας, η επίπονη. Εδώ τώρα είμαστε σε υψόμετρο 1730 μέτρα. Έχει σταματήσει η επίπονη ανάβαση που είχαμε κάνει και σχετικά απότομη. Έχουμε βγει στο δρόμο και από εδώ και πέρα θα έχουμε ελαφρώς κατηφορική διαδρομή για να φτάσουμε μέχρι το σαλέ που είναι το χιονοδρομικό κέντρο. Συνεχίζουμε στο χωματόδρομο γιατί πριν φτάσουμε στο σαλέ θα κάνουμε και μία στάση να πάμε στο σπήλαιο του Ερμή. Εντάξει, δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό να φτάσουμε μέχρι τέρμα κάτω. Έχουμε σκηνιά, έχουμε τέτοια, αλλά άλλο σπηλαιολογία, άλλο αεροβασία. Θα μπούμε λιγάκι μέχρι ένα σημείο που ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς και θα γυρίσουμε. Είμαστε αυτήν εδώ τη διακλαβεσούλα. Με το, άλλος πρέπει να πάει, με το σάθα χαζοδρομάκι. Ναι. Ο χωματόδρομος φεύγει μακριά. Κάπου εδώ είναι. Α, εδώ που είναι τα ξύλα, να το. Εδώ είναι. 15 λεπτά. Εδώ κάτω είναι. Εδώ κάτω είναι το σπήλαιο του Ερμή. Πρέπει να κατέβουμε ένα μικρό μονοπατάκι. Και να, είσαι στο σπηλαίο του Ερμή. Έχει και ένα σκηνή που έχουν μόνιμα εδώ πέρα. Εδώ βέβαια δεν πας αν δεν ξέρεις, δεν πας αν είσαι μόνος σου. Μπαίνεις πάντα με προσοχή και αν δεις ότι δεν είσαι σίγουρος για κάτι, γυρίζεις πίσω. Μπορούμε και το σκηνή να χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, το ανέβασμα θα είναι πιο εύκολο μετά. Πάει, πάει πάρα πολύ, παιδιά. Έχω πάει μέχρι τέρμα. Πάει πάρα πολύ. Και σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε μέχρι πιο κάτω γιατί θέλει σκηνή. Μην την πιάσεις. Βάλε το φακό να χτυπάει λίγο κάτω. Κάτω, 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 όσο και κάτω γίνεται. Εκεί, μπράβο. Πάμε πάνω τώρα. Τράβα σκηνή, τράβα. Έχω μπει σε αυτό το σπηλαιό μαζί με το σπηλαιολογικό σύλλογο και έχω φτάσει πιο πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τώρα επειδή εμείς δεν έχουμε τον εξοπλισμό, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε παραπέρα. Μέχρι εκεί που φτάσαμε ήταν καλά, είδαμε και την νυχτεριδούλα μας και τώρα συνεχίζουμε. Πάμε προς το σαλέ. Έχει εδώ ένα μονοπάτι το οποίο θα μας βγάλει στο πάνω μέρος της πίστας του σκι μπροστά από το σαλέ. Έχει πλέον νυχτώσει. Εδώ αυτό το άστρο που βλέπουμε δεν είναι χιόνι, είναι πάχνη και είναι η ώρα που ανέτειλε και το φεγγάρι. Να το φεγγάρι. The next day. Είναι 4:30 ώρα το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει
και είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την ανάβασή μας για την κορυφή. Θέλουμε να πετύχουμε την αναδελή του ήλιου. Εντάξει, αν δεν την προλάβουμε στην κορυφή, τουλάχιστον στον δρόμο προς την κορυφή. Να θαυμάσουμε από πιο ψηλά την ανατολή. Πώς κάνετε έτσι? Σιγά, τι θερμοκρασία έχει? Δεν έχει σημασία, σημασία για να βγουν στην ώρα τους. Τι ώρα είναι? Και 40. Ναι, αργήσαμε 10 λεπτά από αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. 40 λεπτά. Είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο. Μπορεί να το πούμε και ορειβατικό τέταρτο. Έχουμε άρα 5 λεπτά δηλαδή ακόμα. Έχουμε το φεγγάρι και μας φωτίζει. Είναι μία μέρα μετά την Παρσέλινο, οπότε είναι αρκετά φωτεινό. Και θα ακολουθήσουμε την κλασική διαδρομή για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά χιόνι γενικά δεν υπάρχει. Θα ανέβουμε σχετικά γρήγορα, ελπίζουμε. Και μετά θα επιστρέψουμε αρκετά νωρίς. Θα προλάβουμε να φάμε και ένα αρκετά αργοπορημένο πρωινό. Και θα ξεκουραστούμε. Μας παρέχει αρκετό φως για να βλέπουμε χωρίς το φακό. Χωρίς φακούς, χωρίς τίποτα, βλέπουμε τα πάντα. Βλέπουμε και τις σκιές μας στο έδαφος από το φως του φεγγαριού. Έχουμε φτάσει λίγο πάνω από το καταφύγιο Β και κοντεύουμε να φτάσουμε στην κόψη πάνω από το ρέμα. Είναι σχεδόν μία ώρα. Έχουμε πάει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό για την εποχή. Αλλά εντάξει. Λέτε να προλάβουμε το Ιωβασίλεμα στην κορυφή. Ναι, Ιωβασίλεμα λέω. Ανατολή. Την Ανατολή. Την Ανατολή μέσα. Έχει αρχίσει και χαράζει, οπότε όλα δείχνουν ότι προλαβαίνουμε να δούμε την ανατολή του ήλιου από την κορυφή. Λίγα μέτρα μείνανε για την κορυφή, τη βλέπουμε μπροστά μας, και ωστόσο έχει αρχίσει και ξημερώνει. Να και το πρώτο χιόνι της χρονιάς 2023. Πολύ παγωμένο, γιατί είναι αρκετές εβδομάδες που έχει πέσει και έχει παγώσει, οπότε δεν το δικαιολογώ να πατήσω πάνω του, γιατί δεν έχω και κραμπούν, τα καρφιά δηλαδή. Από τις πιο όμορφες ανατολές που μπορεί να δει κάποιος είναι από την κορυφή ενός βουνού, και θα καταλάβετε γιατί. Πολύ κοντά είμαστε, σχεδόν φτάσαμε. Τη βλέπουμε δίπλα μας στην κορυφή, την ακουμπάμε σχεδόν. Και... Οπ, μη σκοτωθώ. Εκεί μπροστά μας είναι η κοιλάδα του Φενεού. Η λίμνη Δόξα είναι εκεί στο βάθος, αλλά είναι καλυμμένη από μύχλη και δεν φαίνεται. Φτάσαμε στην κορυφή της Ζήριας, 2.386 μέτρα υψόμετρο. Ο ήλιος δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει από μπροστά μου. Πίσω μας βλέπουμε
τον ορεινό όγκο του χελμού, πίσω μας είναι ο χελμός, και βεβαίως άμα γυρίσουμε λίγο την κάμερα βλέπουμε το τοπίο που βλέπουμε στα νότια, οι περιοχές του Τσαρκαδίας, και στο βάθος είναι η οροσειρά του Αιγαίου. Το Αιγαίου, μπράβο. Πάνω στην κορφή φυσούσε λίγο, τώρα εδώ δεν φυσάει, μας βλέπει και ο ήλιος, οπότε δεν χρειαζόμαστε και γαντάκια. Ο καιρός είναι πολύ μαλακός, έχουμε και τον ήλιο να μας χτυπάει. Και τώρα αντί να πάρουμε την ίδια διαδρομή που πήραμε πριν, που ανεβήκαμε, πάμε από μία ράχη λίγο διαφορετική, να δούμε και έτσι κάτι διαφορετικό. Μπετόν αρμέ. Αυτό τώρα δεν λιώνει, μόνο την άνοιξη θα λιώσει. Τουλάχιστον καθαρίζει τις όλες από κάτω. Κάπου εδώ φτάσαμε σχεδόν στο οροπέδιο. Τώρα είναι πολύ πιο ομαλές οι κλίσεις και σε λίγο θα είναι τελείως επίπεδο, οπότε θα πάμε με πιο γρήγορο ρυθμό. Ουσιαστικά έχουμε κατέβει το βουνό. Με την επιστροφή μας στο σαλέ τελειώνει και αυτό το επεισόδιο Δράση στη Φύση. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια κάτω ό,τι απορίες έχετε. Και κάντε εγγραφή και καμπανάκι για να έχετε ενημέρωση για τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Καλό χειμώνα, ελπίζοντας να φτάσει και αυτός.